Μας ειδήσεις, δίνω αμέσως το λόγο στο Μάνο Βαϊδάκη. Καλό μεσημέρι, Μάνο. Καλό μεσημέρι, Βίγκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με την Super League, καθώς πριν από λίγη ώρα ο Πλατανιάς παρουσίασε τα 3 μεταγραφικά αποκτήματα του Ιανουαρίου. Ο δεσπότης ήταν ο Γιάννης Χρυσόπουλος, ο οποίος υποδέχτηκε μπροστά στις κάμερες τους τρεις νέους τους παίκτες, τον Γιώργο Μαχλελή, τον Βραζιλιάνο Κάσιο και τον Ισπανό Χάιμε Γκαβιλάν, που αποτελεί βεβαίως και το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα της χανιώτικης ομάδας, ο Ισπανός αριστερός χαφ με πολύχρονη θητεία στην Πριμιέρα Ντιβιζιόν, κυρίως με την φανέλα της Χετάφε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι δήλωσαν τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του Πλατανιά για την έλευση του Σεχανιά, αλλά βεβαίως και για τους στόχους, τους προσωπικούς τους, αλλά και της ομάδας. Απόλυτα ικανοποιημένοι με την επιλογή τους να πάρουν μεταγραφή στον Πλατανιά, εμφανίστηκαν τα τρία μεταγραφικά αποκτήματα των Ερυθρόλευκων κατά την παρουσίασή τους από την χανιώτικη ομάδα που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το μεσημέρι στα γραφεία της ΠΑΕ. Ο Πλατανιάς παρουσίασε επίσημα τους Χάιμε Γκαβιλάν, Όρτα Κάσιο και Γιώργο Μαχλελή, οι οποίοι τόνισαν πως θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, ούτως ώστε να βοηθήσουν τη χανιώτικη ομάδα να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Bueno, estoy muy feliz de estar aquí. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. El recibimiento de todos ha sido muy bueno. Η αποδοχή από όλους ήταν πάρα πολύ καλή. Y bueno, solamente decir que quiero ayudar al equipo y aportar mi experiencia y mi calidad, ¿no? Θέλω να βοηθήσω στην ομάδα και να πάρω εμπειρία. Pero sobre todo aportar trabajo en los entrenamientos y en los partidos. Και πάνω απ' όλα να αφιερωθώ στην ομάδα και να αποδώσω. Estoy muy feliz de estar acá. Quiero mostrar mi fútbol, ayudar mucho al equipo. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Θέλω να προσφέρω, να βοηθήσω την ομάδα. Estaba haciendo buen campeonato en la Suiza, pero tener cambiado de entrenador no estaba más contento. Ήταν ένα καλό πρωτάθλημα στην Ελβετία, αλλά είχε αλλάξει ο προπονητής και δεν ήμουν τόσο ικανοποιημένος. Pero ahora estoy muy feliz de estar acá. Αλλά τώρα είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. En la Suiza estaba jugando un poco al lado, como estoy jugando acá. Αλλά στην Ελβετία έπαιζα όπως έπαιζα και εδώ, στο play. Pero ahora para mí no es tan importante cuál posición voy a jugar, quiero jugar al equipo y quiero estar jugando. Αλλά για μένα δεν είναι τόσο σημαντικό η θέση μου στο παιχνίδι που θα βρίσκομαι, αλλά στο να βοηθήσω την ομάδα και να πάνε όλα καλά. Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους ανθρώπους στην ομάδα που με επέλεξαν, ιδιαίτερα τον προπονητή, τον κ. Γιάννη Χριστόπουλο, που πίστεψε στις δυνατότητές μου και έδειξε ενδιαφέρον στο πρόσωπό μου. Εγώ από την πλευρά μου θα προσπαθήσω να τους δικαιώσω όλους τους ανθρώπους. Έχω πολλές δυνατότητες, μπορώ να δώσω πολλά και ελπίζω να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα για να πετύχει όλους τους στόχους της. Δεν θα μπω στη διαδικασία να παρουσιάσω τα βιογραφικά τους, είναι γνωστά. Μπορεί ο Χάιμε να θεωρείται το πιο μεγάλο όνομα σε εισαγωγικά, επειδή έχει μια πολύ σημαντική καριέρα στην Πριμέρα Ντιβιζιόν, όμως και ο Κάσιο, αλλά και ο Γιώργος Μαχλελής, που έχει περάσει από μεγάλες ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, είναι παιδιά τα οποία πραγματικά έχουν τις προδιαγραφές και όλες τις ποδοσφαιρικές προϋποθέσεις για να ενισχύσουν την ομάδα μας. Ξέρετε ότι η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για τις ομάδες. Παρ' όλα αυτά, εμείς σταθήκαμε τυχεροί. Και προσθέσαμε στο ρόστερ μας τρεις ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι πολύ ικανοί. Είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες και εκτός από την ποιότητά τους παίζουν μέσα στο γήπεδο και με την καρδιά τους. Σαφέστατα τα βλέμματα έπεσαν στο μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα του Πλατανιά, Χάιμε Γκαβιλάν, που τόνισε πως είναι απόλυτα ικανοποιημένος από την επιλογή του να αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα με την φανέλα του Πλατανιά, ενώ επιπλέον σημείωσε πως πριν ταξιδέψει στα Χανιά, επικοινώνησε με έναν από τους Ισπανούς της χανιώτικης ομάδας, τον Χουάν Αγκιλέρα. Bueno, sé de jugadores que han estado aquí. Ξέρω από παιδιά που έχουν παίξει εδώ. Conocía a Juan Aguilera. Γνώρισα τον Juan Aguilera. Hablé con él y me comentó que era un buen sitio para venir. Μίλησα μαζί του και μου είπε ότι είναι ένα πολύ καλό μέρος για να έρθει κάποιος. Ayudar al equipo, yo lo que quiero también es jugar. Necesito jugar y bueno, y aquí creo que puedo hacerlo y que puedo darle pues mi trabajo al equipo. Χρειάζομαι να παίξω, να ήρθα εδώ για να βοηθήσω την ομάδα και να προσφέρω στην ομάδα. Y bueno, poco a poco adaptándome, pero la adaptación está siendo muy rápida.
Ήρθε για 5 μήνες, αλλά δεν κλείνω καμία πόρτα. Είμαι πολύ ικανοποιημένος και ευχαριστημένος από το κλίμα εδώ. Η προσαρμογή μου είναι πολύ γρήγορη. Και σε γενικές γραμμές είμαι ικανοποιημένος από την ομάδα. Y bueno, y ahora simplemente lo que quiero es jugar, estar bien, ayudar al equipo y salvarnos cuanto antes. Και αυτό που θέλω τώρα είναι να παίξω, να βοηθήσω την ομάδα και να εξασφαλίσουμε την παραμονή όσο προεργείται. Εν τω μεταξύ, στον Πλατανιά υπάρχει ικανοποίηση για τον εκτός έδρας βαθμό που απέσπασε η ομάδα στα πηγάδια. Ωστόσο, άπαντες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στο επόμενο παιχνίδι και ήδη οι Ερυθρόλευκοι κινούνται σε ρυθμούς Κέρκυρας. Ο Γιάννης Χριστόπουλος και οι ποδοσφαιριστές του είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στο πολύ σημαντικό παιχνίδι απέναντι στην Κέρκυρα, όπου ο Πλατανιάς θέλει να κάνει ό,τι και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, δηλαδή να πανηγυρίσει το τρίποντο της νίκης που θα του δώσει βαθμολογικό αέρα στη μάχη της παραμονής. Τέλος, από την Πέμπτη θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για την εντός έδρας αναμέτρηση του Πλατανιά, που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Κυριακής στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Super League. Ο φιλαθλός κόσμος θα μπορεί να προμηθεύεται εισιτήρια τόσο από τα γραφεία της ΠΑΕ στον Πλατανιά, όσο και από το official store των Ερυθρόλευκων στο κέντρο της πόλης, ενώ εισιτήρια θα πωλούνται και από το εκδοτήριο του γηπέδου των Περιβολίων την Κυριακή μέχρι και 2 ώρες πριν την έναρξη του μάτς με την Κέρκυρα. Αυτά λοιπόν και για τον Πλατανιά. Πάμε τώρα στον Εργοτέλη, ο οποίος σε λίγη ώρα από τώρα, στις 5:15, έχει ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι μπροστά του κόντρα στον Πανιόνιο. Εξαναβολής μάτς της 18ης αγωνιστικής, ήταν πρεμιέρα του δεύτερου γύρου τότε. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν σήμερα λοιπόν στο Ηράκλειο, στο Γεντί Κουλέ. Ο Εργοτέλης, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει την έδρα του Όφη για αυτή την αναμέτρηση, καθώς το Παγκρίτιο Στάδιο συνεχίζει να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα. Ένα μάτς πάντως πάρα πολύ καθοριστικό για την Ηρακλειώτικη ομάδα, η οποία θέλει πάση θυσία το τρίποντο προκειμένου να διατηρήσει ολοζώντανες ελπίδες του για παραμονή στην κατηγορία. Τον Πανιόνιο υποδέχεται ο Εργοτέλης την Τετάρτη το απόγευμα στις 5:15 στο εξαναβολής παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Super League. Παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο Γεντί Κουλέ, καθώς δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμη πλήρως οι ζημιές στο στέγαστρο του Παγκριτίου Σταδίου. Ο Εργοτέλης έχει αφήσει στο παρελθόν την εντός προγράμματος ήττα από τον Ολυμπιακό το περασμένο Σάββατο και άπαντες στο στρατόπεδο του συλλόγου έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στο ντέρμπι παραμονής που καλούνται να δώσουν οι Ηρακλειώτες απέναντι στον Πανιόνιο. Ο Εργοτέλης θέλει μόνο την νίκη που εφόσον έρθει θα ανεβάσει αισθητά τους κυτρινό-μαυρούς στον βαθμολογικό πίνακα που θα έχουν την ευκαιρία με τρίποντο να πλησιάσουν τους νέους Μπρινιώτες. Το παιχνίδι της Τετάρτης θα έχει μία ακόμη ιδιαιτερότητα, καθώς ο Γιάννης Μαντζουράκης θα κάνει τον ντεμπούτο του στην τεχνική ηγεσία του Εργοτέλη και φυσικά θέλει να ξεκινήσει με το δεξί στο τιμόνι της ομάδας. Στα αγωνιστικά, ο έμπειρος τεχνικός μπορεί να υπολογίζει τελικά τον Σαράνοφ που το περασμένο Σάββατο αποχώρησε τραυματίας από το Φάληρο. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, θα σφίξει τα δόντια του και θα δώσει το παρόν στο πολύ κρίσιμο παιχνίδι κόντρα στους Κιανέρυθρους. Αντίθετα, οι Γιουσούφ, Γιωβάνοβιτς και Λεωνάρντο δεν υπολογίζονται καθώς δεν έχουν ξεπεράσει ακόμη τα προβλήματα των τραυματισμών τους. Από την άλλη, ο Πανιόνιος που προέρχεται από το μεγάλο διπλό στους Ζωσιμάδες θέλει να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα από το Ηράκλειο, ούτως ώστε να κρατήσει από κάτω του στην βαθμολογία τον Εργοτέλη. Ο Μαρίνος Ζουνίδης δεν μπορεί να υπολογίζει τον Δημήτρη Χατζησαΐα που θα εκτίσει την μία αγωνιστική της τιμωρίας του, όπως επίσης και τον Σιώπη, ενώ στα θετικά συγκαταλέγεται η επιστροφή του Ρισβάνη που αναμένεται να πάρει θέση στο αρχικό σχήμα. Διαιτητής την Τετάρτη στο Γεντί Κουλέ για την αναμέτρηση του Εργοτέλη με τον Πανιόνιο θα είναι ο Μίτσιος από την Ήπειρο, που θα έχει για βοηθούς του τους Αλεξέ από την Μεσσηνία και Κοντιζά από τον Πειραιά, ενώ τέταρτος θα είναι ο Βοσκάκης από το Ρέθυμνο. Στην δεύτερη εθνική κατηγορία τώρα, ο Αθλητικός Όμιλος Χανιά ετοιμάζεται για την αναμέτρηση κόντρα στην Καλυθέα εκτός έδρας, παιχνίδι που θα γίνει την Παρασκευή το απόγευμα στις 6. Η αναμέτρηση η οποία θα διεξαχθεί τελικά μετά από απόφαση που πάρθηκε χθες από την διοργανώτρια στο γήπεδο του Ταύρου. Καθώς ως γνωστό το Ελπάσο φέτος δεν έχει λειτουργήσει ακόμα, ενώ μέχρι πρότινος η Καλυθέα χρησιμοποιούσε το γήπεδο της Νέας Σμύρνης. Πριν από λίγο βγήκαν και οι διαιτητές. Ο Σέζος από το Κιλκής θα σφυρίξει την αναμέτρηση του ΑΟΧ. Πάρα πολύ κρίσιμη αναμέτρηση για το συγκρότημα του Σούλμπι Παδόπουλου που θέλει το διπλό για να μαζέψει την διαφορά από τον τρίτο της βαθμολογίας από όλα. Ενώ το Σάββατο θα παίξει η Επισκοπή στην έδρα της κόντρα στην Ερμιονίδα με διαιτή τον κυρίου Ευαγγέλου από το Σύνδεσμο Αθηνών. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Μάνο. Καλώς απόγευμα. Εμείς πάμε εντάχει στα νέα για τον καιρό να δούμε τι προβλέπεται και για αύριο. Ο καιρός θα είναι νεφελώδης στην Κρήτη. Στα Χανιά θα έχουμε κάποια διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία στο νησί από 6 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη από 5 έως και 7 μποφόρ.
Για να δούμε πιο αναλυτικά, στα Χανιά από το πρωί θα έχουμε νεφώσεις με τη θερμοκρασία στους 5 βαθμούς Κελσίου. Βαθμία θα έχουμε βελτίωση με διαστήματα ηλιοφάνεια στις μεσημβρινές ώρες, αλλά τη θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα στους 7 βαθμούς που θα διατηρηθεί έως και το βράδυ. Οι άνεμοι 5 με 6 μποφόρ. Στο Ρέθυμνο το πρωί προβλέπονται βροχοπτώσεις, η θερμοκρασία στους 4 βαθμούς Κελσίου, τις μεσημβρινές ώρες θα ανέβει στους 6 βαθμούς και το βράδυ στους 7, η άνεμη ενισχυμένη 6 με 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια με διαστήματα τοπικών εφόσεων το πρωί αύριο στο Ηράκλειο, η θερμοκρασία στους 4 βαθμούς Κελσίου, μετά το μεσημέρι στους 6 βαθμούς, η άνεμη και εδώ ενισχυμένη από 6 έως και 7 μποφόρ. Στον Άγιο Νικόλαο τις πρωινές ώρες προβλέπονται χιονοπτώσεις με τον υδράργυρο στους 3 βαθμούς Κελσίου. Στο μεσημέρι και το βράδυ, θερμοκρασία στους 6 βαθμούς και θα έχουμε νεφώσεις. Και εδώ η άνεμη από 6 έως και 7 μποφόρ. Παραμένει λοιπόν το τσουχτερό κρύο. Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.